Εσώ ψυχά Μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου Μη γελάσεις με αυτό που θα σε ρωτήσω Οκ okay. Έχεις αποθυμένα Δυστυχώς όχι νομίζω <laughs> Να το γέλασε <laughs> Δεν υπάρχει άνθρωπος Θέκλα <laughs> που δεν έχει αποθυμένα Αποτελεί Σωστό. εξαίρεση. Όχι, έχω, έχω. Έχω, <laughs> αλλά <laughs> κάποια που με βασάνισαν πολύ. Κατάφερα <laughs> να, 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 να τα τακτοποιήσω, να τα συνορκιάζω που λέμε στα κυπριακά. Mm. Κατάφερα να τα εκτελέσω. <laughs> Όπω θέλει, πάρτω τώρα να τα εκτελέσω. <laughs> λοιπόν, νομίζω να πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά τα πράγματα. Τι ακριβώς είναι τα αποθυμένα, να τα αναλύσουμε <laughs> λίγο. Τα αποθυμένα είναι μια λέξη ψυχαναλυτική, η οποία προέρχεται από το γλωσσάρι της ψυχανάλυσης. Η ψυχανάλυση ήταν η πρώτη μορφή ψυχοθεραπείας, την οποία είχε ενισάγει ο Φρόιτ, ο οποίος Φρόιτ ήταν ο πατέρας της ψυχολογίας, ο οποίος είχε διαιρέσει το ανθρώπινο μυαλό σε τρία βασικά επίπεδα, συνειδητό, υποσυνείδητο και ασυνειδητό. Το συνειδητό είναι όλα αυτά που συνειδητοποιούμε, ότι νιώθουμε, σκεφτόμαστε, λέμε, κάνουμε. Το υποσυνείδητο είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται κάτω από το συνειδητό και ε, μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το, το θεώρημα του Φρόιτ για τα τρία επίπεδα του μυαλού όπως ένα παγόβουνο. Είναι πα, αυτό που παγόβουνο. λέμε το πίσω μέρος του μυαλού. Ακριβώς. Αυτό. Όπως ένα mm. παγόβουνο. Λέει η μύτη του παγόβουνου, η κορυφή του παγόβουνου που βλέπουμε προς τα έξω που έχει την πιο μικρή επιφάνεια είναι το συνειδητό. Κάτω από την επιφάνεια του νερού και προς τα κάτω βρίσκεται το υποσυνείδητο επίπεδο. Δηλαδή... Όλε οι αναμνήσεις που έχει καταγράψει ο εγκέφαλο μας από την ώρα της μας μέχρι σήμερα. Γιατί ε, όλα όσα ακούμε, βλέπουμε, νιώθουμε καταγράφονται okay. από... Με ξενίζει λίγο αυτό που λες από την ώρα της σύλληψή μας Γιατί υπάρχουν εμπειρίες μέσα από την κοιλιά της μάνας Ξέρω ότι τα έμβρια ακούνε, βλέπουνε Τα έμβρια από τον τρίτο μήνα κοίησης και μετά από τη δέκατη η γνωρίζουμε μέσω... Των μοντέρνων μεθόδων απεικόνηση εγκεφαλική λειτουργία, ότι λειτουργεί το κέντρο ακοή και το κέντρο κατανόηση τη γλώσσα. Να βλέπουν, δεν νομίζω να βλέπουν. Όχι. Και τι θα δουν, okay. τι θα, δουν? Okay. θα δουν σκουρόχρωμα υγρά που είναι μέσα στην κοιλιά, και να βλέπουν, mm -hmm. δεν, δεν βλέπουν εικόνε. Αλλά καταγράφονται διαμέσου τη ακοή, διαμέσου okay. τη αίσθηση. Ε, στο υποσυνείδημα μα λοιπόν βρίσκονται όλε αυτέ οι πληροφορίε, το μυαλό του ανθρώπου βάσω, είναι και ο άνεξερεύνητο και από το διάστημα ακόμη. Τόσο είναι... πολύ, ε; ναι. Το ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ένα τεράστιο πεδίο μελέτης και έρευνα με το οποίο ασχολείται η νευροεπιστήμη, το neuroscience, το neuroscience είναι ένας κλάδος στον οποίο συμμετέχουν νευρολόγοι, νευροψυχολόγοι, νευροχειρουργοί, ε, ηλεκτρονικοί προγραμματιστές, αυτοί που ασχολούνται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιολόγοι και διάφορες άλλες ειδικότητες προσπαθούν να χαρτογραφήσουν και να καταλάβουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και γνωρίζουμε πολύ λίγα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Σε αυτά που θα γνωρίζουν οι άνθρωποι σε 50 χρόνια από σήμερα για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου θα μας καταπλήξουν. Που ευχόμαστε να είμαστε ζωντανές σε 50 χρόνια και εσύ και εγώ. <laughs> λοιπόν, ε, και θα κρατάμε από ένα μπαστούνάκι. Δεν ξέρει, δεν ξέρει, δεν ξέρει. Ο μέσο όρο ζωή τη γυναίκα έχει αυξηθεί στην Κύπρο από τα 70, έχει πάει στο 86. Μπορεί να πάει στα 136 μέχρι τότε, δεν ξέρει. Και ούτε μπαστούνάκι ούτε τίποτα. Βιονικά γόνατα, βιονική βιονική γοφή. <laughs> δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ελάχιστα για τη λειτουργία του ανθρώπινου κεφάλου. Αυτό που ξέρουμε όμω σίγουρα είναι ότι όλα καταγράφονται. Mm -hmm. Έχει τεράστια τεράστια αποθηκευτική δυνατότητα ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Στο υποσυνείδητο μα, πάλι μιλώντα πάντοτε με βάση τη θεωρία του Φρόιτ, στο υποσυνείδητο μα καταγράφονται όλε οι εμπειρίε εκείνε οι οποίε μα έχουν στενοχωρήσει, μα έχουν απογοητεύσει, οι τραυματικέ εμπειρίε που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, τα όνειρα μα τα ανεκπλήρωτα, τα κρυφά μα όνειρα, οι επιθυμίε μα, οι κακίε μα, οι ζήλιε μα. Όλα αυτά που μα ενοχλούν Άρα... Τα αποθούμε. Η λέξη αποθώ, τα σπρώχνω, να φύγουν από την επιφάνεια, που είναι το επίπεδο, και να πάνε στο υποσυνείδητο. Το πιο κάτω επίπεδο με το οποίο δεν θα ασχοληθούμε φυσικά είναι το λεγόμενο ασυνείδητο, που εκεί βρίσκονται όλα τα πρωτόγωνα αρχαϊκά ένστιχτα του ανθρώπου. Εντάξει, το οποίο ασυνείδητο είναι πολύ καλά προστατευμένο, δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση και στις περιπτώσεις στις οποίες για παράδειγμα κάποιος παθαίνει ένα ψυχοτικό επεισόδιο ή παίρνει, κάνει χρήση ουσιών, ναρκωτικών ουσιών και παθαίνει ζημιά από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, μπορεί μέσα σε μια κρίση, μια κρίση βιότητα, μια κρίση τρέλας, να υπάρχει πρόσβαση στο ασυνείδητο. Αλλά ένα φυσιολογικός άνθρωπο που δεν κάνει καταχρήση ουσιών, που δεν είναι διαγνωσμένο με κάποια ψυχοτική σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή, δεν έχει πρόσβαση στο ασυνείδητο στο ασυνείδητο τα αρχαϊκά ένστιχτα, του φόνου, καταλαβες, τις mm βία, -hmm. της βίας, της έντονης, του αίματος κλπ. Άρα, στο υποσυνείδητο μας πρόχνουμε, αποθούμε όλα αυτά που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Όμως διακρίνω μέσα από όλο αυτό το πρόλογο που μας έχεις κάνει για, το, για τα αποθυμένα ότι ε, έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Δεν νομίζεις ότι κινούν τα νήματα της συμπεριφορά μας. <laughs> Είναι ακριβώς όπως το είπες. Όλα αυτά τα αποθυμένα που έχουμε στο υποσυνήτο μας αποτελούν τα κρυφά κίνητρα ή αντικίνητρα που μας δυσκολεύουν τη ζωή μας. Θυμάμαι σε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο ότι μας έκανε η καθηγήτρια, νομίζω ήταν η Μίκα Χαρή του Φατούρου, η κυρία Φατούρου μας έκανε αυτό το μάθημα, μας έκανε ένα πίνακα στο οποίο υπήρχαν τέσσερα τετράγωνα και έλεγε στο ένα τετράγωνο η συνειδητότητα, η υποσυνειδητότητα, η ασυνειδητότητα, τρία, τετράγωνα, τρία, τρία μέρη. Και έλεγε ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει το συνειδητό, και μικραίνει το υποσυνείδητο, τόσο πιο υγιής είναι ο άνθρωπος και τόσο πιο πολύ έλεγχο έχει στη ζωή του. Δηλαδή, αγνωρίζω τι έχω μέσα μου, αγνωρίζω ποια είναι αυτά που φοβάμαι, ποια είναι αυτά που ελπίζω, ποια είναι αυτά που θέλω. Αν τα γνωρίζω, τότε δεν μπορούν να μου κάνουν ζημιά. Καταλαβες; Δεν μπορούν να με, δεν μπορούν να με καταστρέψουν. Δεν μπορούν να με βλάψουν. Τώρα... Δεν μπορεί, για παράδειγμα, mm. ε, στα καλά του καθουμένου να βγάλω μια συμπεριφορά την οποία δεν θα την ήθελα να τη βγάλω και να γίνω ρεζίλη ή να καταστρέψω μια συνεργασία ή μια φιλία ή μια σχέση. Καταλαβές. Να θυμώσω ξαφνικά. Α ανέφερες Ανέφερε προηγουμένω ότι ε, τα αποθούμε. Εντάξει, βρίσκονται στο πίσω μέρος του μυαλού και εμεί τα αποθούμε αυτά. Ε, είτε βιώματα, είτε συναισθήματα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Okay. Πώς είμαστε σε θέση να τα αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν. Κοιτάξτε, ένα άνθρωπο για να έχει αποθυμένα θα το καταλάβει όταν α, βλέπει στον εαυτό του ότι τον ενοχλούν πράγματα που δεν ξέρει γιατί τον ενοχλούν, ότι τον θυμώνουν πράγματα που δεν καταλαβαίνει γιατί τον θυμώνουν, ότι ενώ προγραμματίζει να κάνει κάτι άλλο, στο τέλο του βγαίνει να πει κάτι άλλο ή να κάνει κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε, mm -hmm. σημαίνει ότι έχει αποθυμένα όταν δεν του αρέσει η δουλειά του, δεν του αρέσει η σχέση του, όταν νιώθει να πνίγεται. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι ρε παιδί μου, πώς, γιατί, γιατί, να μην νιώθω καλά. Α, θυμάσαι πριν λίγο που είχε έρθει ένα κύριο εδώ και κάτι λέγαμε και λέει Σήμερα δεν νιώθω καλά και δεν ξέρω γιατί. Ναι. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Δεν ξέρω γιατί λέει. Εκείνη την ώρα μιλούσε ακριβώ για αυτό το πράγμα. Ότι κάποια αποθυμένα είχε ο άνθρωπο μέσα του, κάτι τον απασχολούσε. Και επειδή δεν γνώριζε τα το αποθυμένα του, δεν ήξερε γιατί είχε σήμερα κακή διάθεση. Αυτό όταν μου είπε εσύ, έχει αποθημένα σου είπα όχι τόσα πολλά. Με ρώτησε καμιά φορά πώ είσαι και σου είπα δεν νιώθω καλά. Δεν σου εξήγησα για αυτό το λόγο, Για αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο, επειδή νιώθω έτσι, επειδή το καλά, σκέφτομαι έτσι. Καλά, παιδί μου, εσύ είσαι ψυχαναλυτής, δεν... Δεν είναι ψυχαναλυτή. Δεν <laughs> <ρε>, είμαι ψυχαναλυτή, είμαι ψυχολόγο. <laughs> Μ' αρέσει που διευκρινίζει. Όχι, ρε, ο καθένα λέει την ιδιότητα. ιδιότητα είμαι ψυχολόγο, ναι, και κάνω ψυχοθεραπεία. Έχω διδαχτεί μαθήματα στο Πανεπιστήμιο σε σχέση με την ψυχανάλυση και έχω κάνει και εκπαίδευση σε κάποιε ψυχοδυναμικέ προσεγγίσει. Όχι στην ψυχανάλυση αυτή καθε γιατί η εκπαίδευση στην ψυχανάλυση παίρνει πάρα πολλά χρόνια και είναι πολύ συγκεκριμένη. Γι' αυτό λέω δεν είμαι ψυχαναλυτή. Είναι πολύ συγκεκριμένο τρόπο δουλειά η ψυχανάλυση. είτε η, η, ψυχανάλυση η αρχική που είχε η εισάγει ο είτε τα διάφορα παρακλάδια στην πορεία. Όταν το καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, ότι δεν νιώθουμε καλά και δεν ξέρουμε γιατί ή δεν μας βγαίνουν πράγματα και δεν ξέρουμε γιατί ή μας παραξενεύει ο εαυτός μας ή ζηλεύουμε. Σου επιχεί... Πριν λίγες μέρες είχα δει μια κυρία που έκοψε τα μαλλιά της κοντά και ζήλεψα. Και Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν είχα τα παιδιά μικρά, εμένα μου αρέσουν πολύ τα κοντά μαλλιά. Ε, δεν ξέρω, μου τα άκουγα όταν ήμουν μικρή κοντά. Τα βρίσκω πολύ βολικό. Ξέρει, μπαίνει στον μπάνιο, κάνει ντου, πλύνει και τα μαλλιά σου, είσαι καθαρό. Και όταν ήταν ο γιο μου στην προδημοτική, μου έλεγε: Μαμά, θέλω να, να, μακρύνει τα μαλλιά σου, γιατί όταν έρχεσαι να με, πάρει, να με πιάσει, όλε οι άλλε οι μαμάδε έχουν μακριά μαλλιά και σένα τα μαλλιά σου κοντά. Και έτσι μετά από καθολική απέτηση των παιδιών, άφησα τα μαλλιά μου να γίνουν μακριά. Και τα ψυχή. Και τότε έχει να τα ε, κόψει τα μαλλιά. Ναι, ξέρω ότι έχει πολλέ φορέ που βλέπω όνειρο ότι έχω τα μαλλιά μου. Σοβαρά σου ε, κάνε το βρεθέκλα μου, να σου φύγει το αποθυμένο. Γιατί μου αρέσουν τα κοντά τα μαλλιά. Σκέφτομαι τώρα, θα σου πάνε. Ναι. Χάλια θα είμαι. Θα <laughs> <laughs> σου δείξω φωτογραφίε από παλιά να δει πω ήμουν σαράντρα άντρα. Θα σου πω ρε παιδί μου, ότι δεν είναι τόσο χαζοπράγμα όπως όπω το να κόψω τα μαλλιά μου. Και α πούμε, και ζήλεψα που ήταν έτσι ωραία τα μαλλιά τη γυναίκα κοντά. Και λέω, Α, επειδή το έχω αποθυμένο ότι δεν μ' άφηνα να αφήσω τα μαλλιά μου κοντά. Κατάλαβε. Ή για παράδειγμα, όταν κόψα το κάπνισμα, έβλεπα ότι κάπνιζα. Δεν είχα αποθυμένο το κάπνισμα. Τώρα έχει πολύ καιρό να δω όνειρο ότι καπνίζω. Δηλαδή μου έχει φύγει εκείνο το αποθυμένο. Κατάλαβε την αποθυμένα. Όταν μα βγαίνουν τέτοια πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, τότε καλά κάνουμε να το ψάξουμε και ο κατάλληλο ειδικό για να μα βοηθήσει να το ψάξουμε είναι ο ψυχολόγο. Υπάρχει τρόπο να. ή ο ψυχαναλυτή, δει... αν κάποιο θέλει να κάνει εκείνη τη μορφή ψυχοθεραπεία. Ωραία. Ε, υπάρχει τρόπος να, να μην αφήνουμε να μας επηρεάζουν τα αποθυμένα μας. Βέβαια. Όταν τα αναγνωρίσουμε, when we identify them, όταν τα βρούμε ποια είναι, όταν τα στοχοποιήσουμε και τα χτυπήσουμε. Βέβαια. Χρειάζεται να τα ξεριζώσουμε για να μην μας δημιουργούν πρόβλημα πλέον. Δηλαδή, χωρίς ψυχολόγο δεν πάμε πουθενά. Εάν τα αποθυμένα που έχουμε είναι τόσο Μα δημιουργούν τόση μεγάλη δυσλειτουργία. Α, ναι, θα πάμε στο ψυχολόγο. Ξέρεις, πάντα το κριτήριο για το αν χρειάζεται να επισκεφτεί ψυχολόγο για αυτά τα θέματα είναι πώ η δυσλειτουργία σου προκαλεί αυτό το θέμα που σε απασχολεί. Κατάλαβε. Mm -hmm. Πώ η δυσλειτουργία σου προκαλεί. Α σου προκαλεί μεγάλη δυσλειτουργία, αν δεν σε αφήνει να συγκεντρωθεί στη δουλειά σου σου δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση σου. Κατάλαβε. Εάν συμβαίνει αυτό. Τότε, ναι, πρέπει να πα σε ψυχολόγο. Εάν όμω είναι κάτι που σε απασχολεί, αραιά και πού, αλλά δεν σου δημιουργεί θέμα δυσλειτουργικότητα, μπορεί να το ψάξει και μόνο σου. Κατάλαβε. Το κριτήριο για το ότι θα χρειαστούμε, ε, α, θα τη, χρειαστούμε βοήθεια τη βοήθεια ενό ειδικού είναι το πόσο έχει ε, δυσκολευτεί η λειτουργικότητά μα. Κατάλαβε. Mm -hmm.